Είναι εδώ. Είναι μια πρωτότυπη εργασία δική μας. Πρωτότυπη γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο παγκόσμια. Και εκτός του ότι είναι πρωτότυπη, έχει να κάνει και με το σύνολο της αντιμετώπισης του διαβήτη παγκόσμια. Είναι μια ιδέα που ξεκίνησε λόγω των πολλών χρόνων εμπειρίας που έχουμε με την ανασχόληση στο διαβήτη. Αν θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει ήδη με τον κύριο Σουμελίδη και στον οποίο χρωστάω πάρα πολλά για όλη την εξέλιξη, γιατί μου έδωσε το πεδίο να ασχοληθώ με το αντικείμενο, ήδη από την Κοζάνη. Είναι γνώση που έχει σουρευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και αυτή η εμπειρία κάποτε έπρεπε να γίνει και κάτι πιο σημαντικό σαν επιστημονικό σε επίπεδο. Ξεκινήσαμε φυσικά με επίπεδο ελληνικό, αλλά από ό,τι φάνηκε τελικά για μεγαλύτερη εμβέλεια. Αφορούσε το γεγονός ότι από την αρχή θεωρούσαμε ότι ο διαβήτης, όπως το είπαμε και στην εργασία και στο παγκόσμιο συνέδριο που πήγαμε, ότι δεν είναι το ίδιο και το αυτό πράγμα για όλους. Όλοι είχαμε την εντύπωση ότι η διαβητική είναι μόνο ζάχαρο, αλλά τελικά μόνο αυτό δεν είναι. Ο διαβήτης στον καθένα είναι τελείως διαφορετικός. Αυτή τη διαφορετικότητα με κάποιο τρόπο έπρεπε να την δούμε, να τη μετρήσουμε. Υπήρχαν μέθοδοι παγκόσμια, αλλά κανένας ποτέ δεν ασχολήθηκε σοβαρά με αυτό παρά μόνο σε ερευνητικό επίπεδο. Εμείς εντοπίσαμε μια μέθοδο η οποία θα μπορούσε να έχει εφαρμογή στον απλό πληθυσμό. Δεν είναι κάτι τόσο το τρομερό, δηλαδή φανταστείτε ότι ανακαλύψαμε τον τροχό. Απλά ήμασταν αυτοί που θεωρήσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε το βήμα το επιπλέον και να εφαρμόσουμε αυτό το μοντέλο σε όλο τον πληθυσμό των διαβητικών. Πρώτον, για να τους διαχωρίσουμε. Δεύτερον, για να επιλέξουμε τη σωστή θεραπεία για τον καθένα. Και φυσικά να έχουμε και πρόληψη επιπλοκών, κυρίως καρδιαγιακών, στο μέλλον. Όλη αυτή η δουλειά που μαζεύτηκε τα τελευταία δύο χρόνια από εντατική παρουσία εδώ και με πολύ κόπο, γιατί ξέρατε όλοι τα προβλήματα λειτουργίας της παθολογικής, αλλά δυστυχώς έπρεπε να κάνουμε ή ευτυχώς κάτι παραπάνω, κυρίως όχι μόνο για μας, αλλά για τα νέα τα παιδιά που έχουν ενδιαφέρον να ασχοληθούν, αλλά και για τους επιμελητές που ήρθαν εδώ και με εμπιστεύτηκαν για να συνεργαστούμε. Θέλαμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω, να δείξουμε πόσο επιστημονικοί μπορούμε να γίνουμε. Και απόδειξε ότι μπορέσαμε τελικά αυτή η εργασία που φτιάξαμε αυτό το διάστημα να γίνει δεκτή σε ένα παγκόσμιο συνέδριο και όχι απλά να γίνει δεκτή, να γίνει και προφορική παρουσίαση. Αν θα δείτε για το πρόγραμμα του συνεδρίου ήταν μόλις 30 οι προφορικές ανακοινώσεις, άρα σημαίνει κάτι αυτό. Και δεν μιλάμε μόνο για επίπεδο Πτολεμαϊδας ή Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε για Ελλάδα και παγκόσμια. Το εγχείρημα ήταν μεγάλο, το άγχος αρκετό γιατί για πρώτη φορά βγαίναμε σε ένα τόσο μεγάλο συνέδριο και φυσικά έπρεπε να πείσουμε σε αυτό που κάναμε. Και όχι απλά πείσαμε, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα θα έχει και συνέχεια. Για να έχει συνέχεια, βέβαια, πρέπει να υπάρχουν και προϋποθέσεις, να μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι υπέρβαση. Εδώ ουσιαστικά στην καθημερινή πρακτική, μπορούν να το βεβαιώσουν όλοι, προσπαθούμε να επιβιώσουμε και να φροντίσουμε τον κόσμο. Πόσο μάλλον να μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι ότι δυνατότητες έχουμε. Και στη σημερινή εποχή μπορείς να κάνεις επιστήμη και ιατρική όπου και να βρίσκεσαι, γιατί έχεις τον τρόπο και την τεχνογνωσία. Το θέμα είναι να έχουμε τη στήριξη για να μπορούμε να το κάνουμε και από τον Πτολεμαϊδα και από οπουδήποτε. Άρα ήταν μια κεντρική ιδέα που ήταν εδώ και χρόνια και θα μου πείτε καλά, γιατί τώρα τέτοιο άγχος, γιατί πολλοί με ρωτήσατε, γιατί δεν θέλησα να κάνω δηλώσεις πριν. Ναι, μην εμείς το δουλέψαμε εδώ και χρόνια, το είχαμε στα χέρια μας, αλλά πρόσφατα άρχισε να βγαίνει στην επιφάνεια από άλλα κέντρα. Οπότε εγώ δεν ήθελα με κανέναν τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, δουλειά τόσων χρόνων να πάει χαμένη. Ήταν κάτι που το δικαιούμασταν, εδώ και χρόνια το δουλεύαμε, με άλλη τεχνική τότε εξελίχθηκε στην πορεία, ήταν καθαρά κάτι δικό μας που έπρεπε να το βγάλουμε, γιατί εμείς απλά δεν έχουμε την παρατήρηση, έχουμε και την παρέμβαση. Πέρα από ότι το εντοπίσαμε, ότι πρέπει να διαχωρίσουμε δηλαδή τους διαβητικούς, είχαμε και τον τρόπο. Βρήκαμε τον τρόπο, πήγαμε και στο άλλο το σκέλος που είναι η θεραπεία. Αυτά είναι τα μελλοντικά που θα γίνουν. Στο συνέδριο αυτό που παραθέσαμε είναι το πρώτο σκέλος. Δηλαδή το διαχωρισμό των διαβητικών, κυρίως με τον κίνδυνο για καρδιακά συμβάματα. Αλλά έτσι όπως φάνηκε και αφήσαμε και το ενδεχόμενο για κάτι μελλοντικό, υπάρχει και μέλλον όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της εργασίας μας. Απλά με κάποιον τρόπο έπρεπε να κατοχυρωθεί αυτό το πράγμα. Έπρεπε να ακουστεί αυτή η φωνή και να πούμε ότι έστω στην Πτολεμαϊδα είχαμε τον τρόπο να πρωτοπορήσουμε και να κάνουμε κάτι παγκόσμιο. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα επάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Δονενίτης. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι επιτέλους μετά από χρόνια που είμαι και λειτουργούμε και εμείς σαν μονάδα τεχνητού νεφρού για την ώρα, επιτέλους βρήκαμε ανθρώπους να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα ξεφεύγει από τα στενά όρια της μιζέριας που μας διακατήχε μέχρι τώρα.
Όχι ότι αλλάξαν τρομακτικά τα πράγματα, οι συνθήκες νομίζω ότι είναι λίγο ή πολύ, δεν έχει σημασία, καλύτερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αυτό το κρίνει ο καθένας. Όμως επιτέλους μπορέσαμε να βρούμε ανθρώπους που θα καθίσουμε μαζί, θα συνεργαστούμε, θα δημιουργήσουμε με γνώμονα τον άνθρωπο. Και εκεί μπήκαμε εμείς σαν νεφρολόγοι, γιατί το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών μας πλέον είναι άνθρωποι που πάσχουν από σακαρό διαβήτη. Κοινός στόχος ήταν από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το διαβητολογικό ιατρείο να φτιάξουμε ένα κοινό ιατρείο νεφρολόγων παθολόγων. Νομίζω ότι η εργασία αυτή, η οποία δουλεύτηκε από παθολόγους κατά κύριο λόγο, αλλά και νεφρολόγους, ήταν το πρώτο βήμα για να μπούμε σε μια συνεργασία πιο βαθιά, η οποία θα δώσει άλλο, θα δώσει άλλο βήμα πλέον σε μας σαν νοσοκομείο και ειδικά σε μας πάλι που θέλουμε να δουλέψουμε και να δημιουργήσουμε κάτι παραπάνω, πάντα με γνώμονα την σωστή επιστημονική κατάρτιση, τη σωστή ιατρική φροντίδα για τους ασθενείς μας. Είπατε ότι διαχωρίσατε τους διαβητικούς και δεν είναι μοναδικό κριτήριο το ζάχαρο. Και έτσι είναι. Θέλω ο κάθε διαβητικός έχει το δικό του ζάχαρο, θα πούμε έτσι. Υπάρχουν δύο καταστάσεις του διαβητικού που το χαρακτηρίζουν. Το ένα λέγεται το φαινόμενο της αντίστασης της ισουλίνης, δηλαδή ας το πούμε έτσι, η προβληματική δράση της ίδιας της ισουλίνης. Υπάρχει ισουλίνη στον οργανισμό, αλλά για κάποιο λόγο δεν δράσει στους υποδοχές. Το δεύτερο είναι με το πόσο ισουλίνη παράγει ο οργανισμός. Και εκεί είναι το θέμα και στη θεραπεία. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ομοφωνία στο τι γίνεται στη θεραπεία. Υπάρχει ένα πλάνο γενικό, υπάρχουν φάρμακα και ο καθένας μπορεί να βάλει αυτό που θεωρεί καλύτερο για τον ασθενή του, χωρίς όμως να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια. Εδώ ήρθαμε εμείς ακριβώς να το διαχωρίσουμε, να μετρήσουμε πόσο αντίσταση έχει ο κάθε διαβητικός, πόσο τη εκατό δουλεύει το κύτταρό του και παράγει η ισουλίνη και πολύ πιο στοχευμένα πλέον να μπορούμε να του αντιμετωπίζουμε και σε βάθος χρόνου για πρόληψη, αλλά και να επιλέγουμε τη σωστή θεραπεία για αυτούς. Και πραγματικά δημιούργησε πολύ καλές εντυπώσεις το υλικό που είχαμε. Και οι ίδιοι που ήταν στο Προεδρείο που με ρωτούσαν μετά, είναι δυνατόν πράγματα που μέχρι σήμερα τα θεωρούσαμε δεδομένα να μην ισχύουν, γιατί τελικά φάνηκε ότι αυτό που λέμε ότι υπάρχει αντίσταση στην ισουλίνη, υπάρχει πρόβλημα στην έγκριση της ισουλίνης, δεν ισχύει για όλους τους διαβητικούς. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό διαβητικών δεν έχει αντίσταση τελικά. Και επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει πολύ ικανοποιητική ισουλίνη σε βαθμό που δεν έπρεπε να έχει διαβήτη. Άρα το θέμα γίνεται πολύ πιο σύνθετο. Δώσαμε ένα ένασμα για να αλλάξει λίγο τρόπος που βλέπουμε τους διαβητικούς και να αλλάξει λίγο και το τρόπος που σκεφτόμαστε όσον αφορά σε επίπεδο έρευνας και αντιμετώπισης. Γιατί αν σκεφτούμε ότι υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός των διαβητικών, θα σας δώσω λίγο δεδομένα Αμερικής, είναι 20 εκατομμύρια. Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια που έχουν προδιαβητική κατάσταση και μπορεί να εξελιχθούν σε διαβήτη. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να αρχίσουμε να διαχωρίζουμε τα πράγματα ήδη από σήμερα και να μπορούμε να κάνουμε στοχευμένη θεραπεία αλλά και πρόληψη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γιατρούς, την ομάδα των γιατρών που ασχολήθηκαν με την ανακάλυψη αυτή, τον κύριο Δολενίτη κυρίως και τους υπόλοιπους της ομάδας που παραβρέθηκαν στην ιδέα στο Παγκόσμιο Συνέδριο Υγείας. Θεωρώ, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γιατί προέρχονται από το δικό μας νοσοκομείο, του Ποδοσάκη της Πτολεμαΐδας, και να πω ότι τέτοιες κινήσεις μέσα σε αυτές τις ανδειξότητες της εποχής μας είναι πάρα πολύ σημαντικές και πάντα φυσικά θα είμαστε δίπλα τους να παρέχουμε τη βοήθειά μας για να διευκολύνουμε όσο γίνεται το έργο τους. Επιμελητής Β' στον Ποδοσάκιο. Το κίνητρο είναι οι ευκαιρίες που έδωσε ο κύριος Δολιανίτης ως διευθυντής, κατά αντιστοιχία με τον κύριο Σημελίδη, όπως του είχε δώσει κάποτε, να εξελιχθούμε επιστημονικά. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται εύκολα, δεν το απαντά συχνά στον ελλαδικό χώρο. Κατά κανόνα, σε αφήνουν μόνο να δουλεύεις χωρίς να έχεις κάποιο ουσιαστικό επιστημονικό όφελος και επιστημονική ανέλυξη. Εδώ όμως ισχύει κάτι το αντίθετο. Μας δίνει όλα τα εφόδια και τις δυνατότητες να εξελιχθούμε επιστημονικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας προσέλκυσε στον νομό και εμένα και τον συνάδελφο, τον κύριο Τουλουμενίδη. Και εσείως βρισκόμαστε εδώ πέρα. Από τη μία, οπότε θέλω να τον ευχαριστήσω τον διευθυντή μου δημοσίως για την δυνατότητα αυτή που μας έχει δώσει και κατά δεύτερον να εκφράσω την ελπίδα μου για την μελέτη αυτή, για το καινούριο μοντέλο να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό λιθαράκι στην
αντιμετώπιση του διαβήτου και ως βοήθημα να φανεί χρήσιμο στους επιστήμονες που ασχολούνται με το διαβήτη. Εγώ θα πω να ευχαριστώ στον κύριο Δουλιανίτη που βρίσκεται εδώ πέρα και θα πω και να πρέπει στον πολιτικό έτσι, κόσμο της περιοχής να τον κρατήσει. Θα πω αυτό. Εγώ ως Καρασαβίδου και το τμήμα του νεφρού θα είμαστε παρόν σε όποια προσπάθεια κάνει. Δουλέψαμε πάνω σε αυτήν την ανακοίνωση. Έχουμε τα skills, τα εργαλεία να το κάνουμε. Φτάνει οι συνθήκες της καθημερινότητας να είναι λίγο πιο ευνοϊκές προς το γιατρό. Είμαι δικαιωμένη παθολογία στο Ποδοσάκιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διευθυντή μας που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτή την τόσο σημαντική και σοβαρή δουλειά, το οποίο, όπως είπε και ο ίδιος, γίνεται μόνο πλέον σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και δεν γίνεται σε περιφερειακά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό στην αρχή της καριέρας σου να είσαι κοντά σε έναν τέτοιο άνθρωπο, να σου δίνει τέτοιες ευκαιρίες και να σου ανοίγει τέτοιους δρόμους.